Θα σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαλακάζης, ο υποψήφιος περιφερειακός μας σύμβουλος και πρώην αντιπεριφερειάρχης. Ναι, κυρία Περιφερειάρχα, εγώ δεν ξέρω τη διαδικασία που ακολουθούμε σήμερα. Ήταν μια συνέντευξη ή απλώς ήρθαμε να ακούσουμε και να πούμε κι εμείς κάποιες ιδέες. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, επειδή ασχολούμαστε χρόνια με τα κοινά και αυτά τα καλλιεργήσαμε και προεκλογικά και στον κόσμο που γυρίζαμε, να πούμε κι εμείς τις σκέψεις μας για την ανάπτυξη τόσο της Λευκάδας όσο και της περιφερειάς μας. Εγώ έχω κάποιες σχέσεις όπως και τα παιδιά που είμαστε εδώ, όλη μια ομάδα που γυρίζαμε στα χωριά, αλλά πρέπει κάποτε αυτές τις σκέψεις που έχουμε και αυτή την αγάπη που δείχνουμε και για την περιφέρειά μας και για τον τόπο μας να μπορέσουμε μέσα από ένα συλλογικό όργανο να την εκφράσουμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να μπαίνουμε έξω ούτε από σχεδιασμό, ούτε από σκέψεις, ούτε από τίποτα. Όσον αφορά τώρα επιγραμματικά, δεν θέλω να σας κουράσω γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πολύ βαρύ. Έχουμε σκέψεις και για τις εκκλησίες. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες οι οποίες δεν ξέρω γιατί. Βόρεια της Λευκάδας. Ο καθένας επισκέπτης φωτογραφίζει τον Άγιο Νικόλα, τον Ισάκη που είναι στην είσοδο της Λευκάδας, που κινδυνεύει να καταστραφεί ή να το καταστρέψει η θάλασσα. Όσον αφορά για την αναβάθμιση της πόλης και του νησιού, η είσοδο, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να τη δούμε με τη νέα είσοδο για να κάνουμε μελέτες και να χαλάμε λεφτά. Εγώ θυμάμαι που ήμουν εργολάβος δημοσίων έργων το 1987, όταν έφερνα το νερό στη Λευκάδα και έκανα την πόντιση του αγωγού, απέναντι ακριβώς φτιαχνόταν ένα δρόμος δημοπρατημένος με σκοπό ο περιφερειακός δρόμος να είναι απέναντι και να βγει ο δρόμος ούτως ώστε να αποσυμφορέσουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Λευκάδας. Είναι σκέψεις που μπορούμε να τις προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε. Όσον αφορά για το τουριστικό προϊόν, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η Κέρκυρα που ήταν πάρα πολύ μπροστά από εμάς είχε κάνει μελέτες τουριστικής αξιοποίησης. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε νησί και μετά αυτές οι μελέτες να συγκεραστούν και να αποτελέσουμε τον brand name της περιφέρειάς μας. Υπάρχουν πάρα πολλές σχέσεις. Εγώ δεν θέλω να καθυστερήσω, ούτε θέλω να κάνω τον πολύ ξέρω, αλλά αυτά πρέπει κάπου να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τα πούμε, να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και να τα περάσουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, συγγνώμη αυτή την παρέμβαση. Κύριε Μαλακάση, εγώ ξέρω και την αγωνία σας και την αγάπη σας για τον τόπο και την καλή μας συνεργασία. Δυστυχώς λείπατε στο Λονδίνο όταν εδώ κάναμε μια εκδήλωση με όλους τους φορείς και παρουσιάσαμε την πορεία του ΕΣΠΑ και αυτά που αναμένουμε να σχεδιάσουν οι φορείς για το επόμενο ΕΣΠΑ. Κάναμε μια συζήτηση που δεν είχε γίνει ποτέ, όπως ομολόγησαν όλοι στη Λευκάδα. Λείπατε στο Λονδίνο, δυστυχώς. Ξέρω ότι έχετε δύο αξιόλογα παιδιά στο Λονδίνο, είναι φίλοι των παιδιών μου. Και καλά κάνετε και πάτε και τα επισκέπτεστε. Λοιπόν, κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και θα την επαναλάβουμε. Και η δεύτερη μας επίσκεψη με τη διαχειριστική αρχή θα έχει στόχο το προγράμματα και τις δυνατότητες της επιχειρηματικότητας σε κάθε νησί. Θα πάμε σε κάθε νησί να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα. Τις αναξιοποιητές ευκαιρίες που υπάρχουν ακόμη και πώς θα διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν τα προγράμματά μας, να προετοιμαστούν για να αξιοποιήσουν τους πόρους του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε και θα τα πούμε πάλι, κύριε Μαλακάση, αλλά οπωσδήποτε εσείς εδώ θα βρείτε τους τρόπους και τους ρυθμούς για να τα συζητείτε και να ανταλλάσσετε τις απόψεις σας. Οι δημοσιογράφοι έχουν κάτι άλλο να μας ρωτήσουνε? Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Είσαστε για μας πολύτιμοι εταίροι και συνεργάτες. Ιδίως για μένα που δεν είμαι τόσο συχνά όσο θα ήθελα στη Λευκάδα, να επικοινωνούμε γιατί, μαζί σας, γιατί εσείς φέρνετε και το μήνυμά μας, βγάζετε προς το έξω και στέλνετε τα μηνύματά μας στους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης που μας φιλοξενεί.